Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες όσον αφορά το physical και το πώς πρεσάρουν, το πώς τρέχουν. Εμείς προερχόμασταν από 2 εκτός έδρας παιχνίδια, 2 με 2 ταξίδια, αλλάζοντας καράβια, με κακό καιρό, με ταλαιπωρία. Και η σκέψη μας ήταν να μπορέσουμε στο πρώτο ημίχρονο να πάμε το παιχνίδι όχι όπως έχουμε συνηθίσει στην ομάδα, πολύ ψηλά, να περιμένουμε. Να περιμένουμε τον αντίπαλο, να του δώσουμε χώρο και να βγούμε στην κόντρα. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 5-10 λεπτά, ήμασταν καλά. Νομίζω μετά τα ενία τα πήρε ο Απόλλωνας. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία από ένα δικό μας όμως λάθος. Στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι ισορροπήσαμε, πιέσαμε. Είχαμε τις στιγμές μας και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας. Γίναμε πιο πιεστικοί. Νομίζω ότι η γνώμη μου είναι ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν αφήσαμε περιθώριο καθόλου στον αντίπαλο. Βάλαμε 2 γκολ. Είχαμε αρκετές στιγμές να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Νομίζω ότι πραγματικά σήμερα θέλω να πω για τους παίχτες μου ότι ήταν καταπληκτικοί. Ότι δώσαν τα πάντα και νομίζω ότι βάσει εικόνας σήμερα νομίζω ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα και δίκαια πήραμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να καθαρίσουμε λίγο το μυαλό μας, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτή η εβδομάδα. Νομίζω ότι η νίκη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί ακόμα και αυτοί που ήρθαν από πίσω, που όπως θα είδατε έχουν αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο και όμως μπήκανε στο τέλος και δώσαν και αυτοί και την ψυχή τους. Εγώ αυτή την ομάδα θέλω να βλέπω και πάλι συγχαρητήρια και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή και θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι το επόμενο. Είναι μια νίκη κίνητρο αυτή για σας για τον Ερμής, για την αναμέτρηση. Ο Ερμής έχει ανέβει, αν και το παιχνίδι του δεν ολοκληρώθηκε σήμερα με την επίσκοπη. Όμως ο Ερμής έχει ανέβει. Είναι νίκη κίνητρο αυτή για σας? Δεν υπάρχει κίνητρο. Για μας κάθε Κυριακή είναι με τον κάθε αντίπαλο που παίζουμε, έχουμε κίνητρο να κερδίσουμε. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν θα έρθετε στα εκτός έδρας και ρωτήσετε, προχθές πήγαμε στο Χαϊδάρι, μας είπαν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Πήγαμε στο Φωστήρα, μας είπαν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει περάσει το Φωστήρα. Με το Χαϊδάρι πήραμε το παιχνίδι, όμως στα περισσότερα παιχνίδια δεν παίρνουμε αυτό που αξίζουμε. Κίνητρο έχουμε για κάθε παιχνίδι. Κίνητρο μας είναι να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα. Οπότε και την Κυριακή θα πάμε με σκοπό να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι. Τους είπε στο ημίχρονο, αλλά αυτό ήταν βάση πλάνο. Αλήθεια είναι αυτό. Σας είπα ότι είχαμε πλάνο στο πρώτο ημίχρονο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε λίγο την κούραση. Η αλήθεια είναι ότι και είχε ψιλοφυσούσε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο υπέρ μας, όπως είχαμε κατά στο πρώτο ημίχρονο και αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μας και να γίνουμε πιεστικοί. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, μας βγήκε αυτό που είχαμε σαν σκέψη και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Ήταν καλύτερο το δεύτερο 45 λεπτό, το καλύτερο φέτος? Δεν νομίζω να είναι το καλύτερο. Νομίζω αν θα δείτε στο Φωστήρα, στο πρώτο ημίχρονο, την Τετάρτη που παίξαμε με το Φωστήρα, νομίζω ότι ήμασταν καταιγιστικοί. Απλά σήμερα είχαμε ουσία, κάτι που σε πολλά μάτς δεν έχουμε. Νομίζω ότι σήμερα αυτό που έπαιξε σημασία ήταν η ουσία που είναι το γκολ. Βάλαμε 2 γκολ και νομίζω ότι αυτό ήταν που έπαιξε ρόλο. Μεταγραφικά, κύριε Σουδίτη, υπάρχει άλλη κίνηση από εσείς ή όχι? Δεν νομίζω να υπάρχει, μόνο αν βρούμε κάτι εξαιρετικό, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνουμε κάτι. Αν βρούμε κάτι εξαιρετικό που θα πιστεύουμε ότι στην ομάδα θα μας δώσει το κάτι παραπάνω, ναι, μπορεί να γίνει.